Συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου Χατζικώστα είχε το Προεδρείο της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών. Η Πρόεδρος Μαργαρίτα Κιτσανού και ο Αντιπρόεδρος Μπάμπης Παπάς είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια εύφολη στη σύλλη συζήτηση με τον διοικητή Σπύρο Δερδεμέζη. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης ζήτησαν προσλήψεις, αναδεικνύοντας μια σειρά από θέματα που αφορούν τη διαχείριση της πανδημίας, η οποία απαιτεί, όπως είπανε, εγρήγορση. Τόσο η κυρία Κιτσανού όσο και ο κύριος Παπάς αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που υπάρχουν τόσο στο νοσοκομείο Χατζικώστα, για το οποίο είπαν ότι είναι εισάξιο με το πανεπιστημιακό σε παροχή ιατρικών υπηρεσιών, όσο και στα στήσιμο και λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων, που αναμένεται να ξεκινήσουν από το Σάββατο. Κάποιες κλινικές έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο. Αυτές οι κλινικές είναι παθολογικές. Το λέμε κάθε φορά ότι οι γιατροί τους έχουν ένα πόδι στην παθολογική, ένα στο τμήμα πηγόνων και ένα στο τμήμα COVID. Επίσης, κάποιες άλλες κλινικές έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες από τις μετακινήσεις. Αυτοί είναι αισιολόγοι. Έχουν μετακινηθεί 2 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, 2 στο Τμήμα των Επιγόντων. Επίσης, ο ένας έχει πάει στην Κοζάνη και ακόμη ισχύει το τρίμηνο και δεν ξέρουμε αν κάποιο άλλος θα μετακινηθεί. Όλες αυτές οι μετακινήσεις, όλη αυτή η κατάσταση μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι το νοσοκομείο, εάν και δεν ευχόμαστε κάτι τέτοιο, έρθει ένα τρίτο κύμα, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει, δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο υπάρχει. Και τώρα τελευταία, πρόσφατα έχουμε μια πολύ ωραία ανακοίνωση, ότι και στο Πανεπιστημιακό και στο νοσοκομείο του Χατζικώστα θα γίνουν εμβολιαστικά κέντρα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε εκείνοι οι οποίοι θέλουμε να εμβολιαστεί ο πληθυσμός, να υπάρξει ανοσία, κάποια στιγμή να μιλάμε για λήξη αυτής της πανδημίας και να γυρίσουμε στα νοσοκομεία και όλες τις κλινικές μας, να ξαναφτιαχτούν οι κλινικές με τον όπως ήταν και πριν, γιατί υπάρχει πλήρη εγκατάλειψη και πλήρη διάλυση όλων των κλινικών. Όμως αυτή η διαδικασία να γίνουν εμβολιαστικά κέντρα μας είναι εντελώς αντίθετος και είμαστε εντελώς αντίθετοι, γιατί ακόμα το κύμα της πανδημίας δεν έχει τελειώσει και οι ίδιοι γιατροί οι οποίοι βρίσκονται στα COVID θα αναγκαστούν να βρίσκονται ώρες ολόκληρες, μάλλον και 24 ώρα, αν συνεχίζει ο πληθυσμός να έρχεται στα εμβολιαστικά κέντρα. Είναι μια διαδικασία η οποία σε αυτή τη φάση με αυτούς τους εργαζόμενους, με αυτούς τους γιατρούς δεν μπορεί να επιτευχθεί και δεν μπορεί να επιτευχθεί, γιατί πάλι θα λέμε τα ίδια. Φεύγουν οι γιατροί από τα COVID και πηγαίνουν στα εμβολιαστικά, φεύγουν οι γιατροί από τα εμβολιαστικά και πηγαίνουν στα COVID, φεύγουν οι γιατροί από το παθολογικό και πηγαίνουν, ανακυκλώνονται οι ίδιοι και αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Θα μου πείτε τι θα έπρεπε να γίνει. Αυτή η πολυπόθητη πρωτοβάθμια φροντίδα, αυτά τα κτόμη τα οποία έχουν δημιουργηθεί, έπρεπε και αυτά να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη οντότητα, έπρεπε και αυτά να μπορέσουν να μπουν μέσα στο χώρο της πανδημίας, εκτός από τις μετακινήσεις στα νοσοκομεία, ώστε να μπορέσουν να εμβολιάσουν τον κόσμο. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ερωτηθείς η κυρία Κιτσανού για τις προσλήψεις στο νοσοκομείο Χατζικώστα, παραδέχτηκε ότι η προηγούμενη διοίκηση είχε σοβαρές ευθύνες, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, προτιμούσε να μην κάνει καμία πρόσληψη και να κρατάει τα χρήματα στο συρτάρι. Τώρα, μέσα στην πανδημία, υπήρξαν προσλήψεις προσωπικού, αλλά σύμφωνα με την κυρία Κιτσανού, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες και την πίεση που ασκείται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η προηγούμενη διοίκηση, η οποία πραγματικά και κάθε χρόνο στην κοπή της πίτας καταμετρούσαμε το πόσες προσλήψεις είχε κάνει. Πραγματικά έχει ευθύνη η προηγούμενη διοίκηση, γιατί προτιμούσε να έχει τα χρήματά της και τον κουμπαρά της παρά να πληρώνει γιατρούς. Πραγματικά ήταν ελάχιστες οι προσλήψεις. Αλλά τότε όμως δεν υπήρχε και η πανδημία. Τώρα όμως είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ένας διοικητής έχει ευθύνη στο μέτρο που τον αναλογεί να καλύψει και να φροντίσει για την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων γιατρών, νοσηλευτών και όλου του προσωπικού, όσο και για την ασφάλεια των πολιτών. Νομίζω αυτός είναι ο ρόλος του. Αν ένας γιατρός κακοποιημένος κάνει μια 24-ωρη εφημερία, όπως εντέλεται να κάνει στο τμήμα πηγόντων, και συμβεί κάτι, ούτε το Υπουργείο την έχει, ούτε ο ΔΠΑρχης την έχει, την έχει η διοίκηση που εντέλει αυτόν τον γιατρό και του υπογράφει το πρόγραμμα. Ο κύριος Παπάς από την πλευρά του υποστήριξε ότι θα πρέπει να δοθεί στη δημόσια υγεία ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς ήδη η πίεση και η κόπωση των γιατρών της πρώτης γραμμής είναι μεγάλη και χρειάζεται όλοι να πιέσουν για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τόσο το ιατρικό προσωπικό όσο και το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Το ζήτημα είναι να αντιληφθούμε γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό το πράγμα και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σε ένα σημείο που αυτή τη στιγμή νοσοκομεία πανελλαδικά έχουν μετατραπεί 1-2 φορές μέσα στα κύματα της πανδημίας σε νοσοκομεία μιας νόσου και τώρα
σε αυτή τη φάση γίνονται εμβολιαστικά κέντρα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του αναγκαίου εμβολιασμού του πληθυσμού. Τα προβλήματα αυτά θα γιγαντωθούν και θα είναι πολύ χειρότερα σε μια έξαρση τρίτου κύματος της πανδημίας. Βλέπουμε διαχρονικά και πρέπει να αναγνωρίσουμε και σαν επιστήμονες ότι δεν γίνεται μια στοχοθετημένη ενέργεια εμβολιαστική πανελλαδικά και καλούμε τους συναδέλφους σε όλα τα τμήματα, γιατί οι συνάδελφοι πραγματικά αγωνιούν με αυτές τις εξελίξεις, να ορθώσουν το ανάστημά τους και να διεκδικήσουν πολιτική υγείας, πολιτική από τους διοικητές των νοσοκομείων, από τα όργανα των γιατρών, η οποία θα επιβάλλει λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι λύσεις αυτές έχουν να κάνουν με την ιατρική στελέχωση όχι μόνο των νοσοκομείων, αλλά όλων των απαραίτητων δομών υγείας και σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά αν θέλετε και με ένα γιγαντωμένο κίνημα από πλευράς του λαού που θα απαιτήσει πραγματικά ορθολογική διαχείριση των προβλημάτων υγείας μέσα στην κρίση που περνάμε. Αυτό σημαίνει ότι πράγματα που δεν είχαν γίνει είναι η ώρα να απαιτήσουμε να γίνουν